Κοντά μας έχουμε τον τερματοφύλακα των Αστεριών Δραπετσόνα, τον Βαγγέλη Μουχτή, με τον οποίο έτσι θα πούμε σήμερα δύο λόγια για την πορεία της ομάδας του, για τον ίδιο, πώς βλέπει το μέλλον του ίσως και στο αστερικό ποδόσφαιρο. Δύο λόγια γενικότερα για το αστερικό ποδόσφαιρο του Πειραιά, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ένας έμπειρος τερματοφύλακας που σίγουρα μπορεί να μας πει πολλά πράγματα, Βαγγέλη. Καλησπέρα λοιπόν από εμάς και ας ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας δύο λόγια για σένα και για την πορεία σου στα Αστέρια Δραπετσόνας φέτος. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κιόλας για τη συνέντευξη. Όσον αφορά το κομμάτι τώρα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εντάξει, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι, είναι σε ένα δύσκολο επίπεδο, σε μια δύσκολη θέση. Το ίδιο και εντάξει και τα Αστέρια Δραπετσόνας, έτσι, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ελλάδας ανήκουν, είναι λογικό. Ήρθε ένας πρώτος γύρος για μας πολύ δύσκολος. Υπήρχαν δυσκολίες από την προετοιμασία, υπήρχαν δυσκολίες αργότερα με τις προπονήσεις. Δίναμε τον καλύτερο εαυτό μας, με καθημερινές προπονήσεις, θα έλεγα, πολλές φορές και Σαββατοκυριακά, πριν τον αγώνα δηλαδή. Εντάξει, από εκεί και πέρα, οι συνθήκες για μας, εντάξει, είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες γιατί πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δεύτερο γύρο με 3 βαθμούς. Είμαστε χαμηλά στη βαθμολογία. Υπάρχουν ελπίδες, διεκδικούμε μια θέση στα play-out. Παρότι υπάρχουν 3 βαθμοί, να πούμε ότι στα play-out η διαφορά είναι μικρή, νομίζω 4 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μικρή. Υπάρχει ένας ολόκληρος γύρος. Οπότε τώρα σίγουρα εκεί οι φίλαθλοι της Δραπετσόνας θέλουν να ξέρουν, υπάρχει διάθεση από εσάς, υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά η ομάδα θα αλλάξει πρόσωπο στο δεύτερο γύρο? Και αν είναι κιόλας, Βαγγέλη, τι πρέπει λοιπόν να κάνετε για να αλλάξει η ομάδα πρόσωπο στο δεύτερο γύρο και να παρουσιαστεί καλύτερη? Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο γύρο η ομάδα ενισχύθηκε. Ενισχύθηκε από κάποιους παίκτες και θεωρώ ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες οι οποίες δεν ενισχύθηκαν. Και μιλάω για ομάδες τις οποίες διεκδικούν και αυτές σαν εμάς την παραμονή. Οπότε, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι, εντάξει, ας το πούμε, το μήνυμα είναι αισιόδοξο. Τώρα για τον όμιλο, τι πάμε να πούμε? Φαίνεται πιο ισορροπημένος ίσως από τον πρώτο, που τον άλλον όμιλο, μάλλον πιο στα, που υπάρχουν, έχουν ξεχωρίσει ομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει, είναι πιο ισορροπημένος όμιλος. Εντάξει, οι ομάδες οι οποίες παρόλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αρκετές ομάδες οι οποίες και μέσα στην πεντάδα είναι, ας το πούμε, δύσκολο. Δεν θέλω τώρα να ονοματίσω τις ομάδες, αλλά είναι αρκετές ομάδες οι οποίες είναι, ας το πούμε, δύσκολες στο να τις αντιμετωπίσει μια ομάδα μικρότερου βεληνικού, ας το. Εντάξει, είναι ένα σημείο το οποίο θα κοιτάξουμε να το δούμε αυτό, γιατί και στο δεύτερο γύρο, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις 5 ομάδες, σίγουρα 5, από τις οποίες και οι 5 που είναι άνοδο, είναι στην ουσία 5 αγώνες πολύ πολύ δύσκολοι. Και προφανώς ό,τι πάρετε από αυτό θα είναι ένα μεγάλο συν βαθμολογικά από αυτούς τους αγώνες. Σίγουρα. Όποια ομάδα δηλαδή, όχι μόνο εμείς, όποια ομάδα και να πάρει κάτι από αυτές τις 5 ομάδες, είναι πολύ πολύ μεγάλο το πλάσ. Βαγγέλη, τώρα έχεις παίξει και πιο ψηλά και σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ποιες είναι οι διαφορές τώρα με το αριστερικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα με το πειραϊκό ποδόσφαιρο, αν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, διαφορές υπάρχουν στον τρόπο προσέγγισης των προπονήσεων, αλλά η διάθεση δεν αλλάζει. Δηλαδή αυτό που λέμε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι και λίγο παρεξηγημένο, γιατί στην ουσία για μένα έχω δει ερασιτεχνικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν επαγγελματικά, απλά η μόνη διαφορά με το επαγγελματικό επίπεδο είναι ότι δεν πληρώνονται οι παίκτες.
Είναι ανταγωνιστικό δηλαδή το πρωτάθλημα, με λίγα λόγια. Ναι, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και παρόλα αυτά, παρότι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα, έχω δει τεράστια διάθεση και με, θα έλεγα και με αρκετό ποσοστό επαγγελματισμού σε κάποιες περιπτώσεις. Παρότι δηλαδή που είναι μια αριστεχνική ομάδα και αυτό δεν έχει να κάνει. Δηλαδή έχω δει μια νοοτροπία την οποία σπάνια τη βρίσκει κανένας σε αριστεχνική ομάδα να προσεγγίζει τα πράγματα με τέτοιο τρόπο. Κλείνοντας, Βαγγέλη, να σταθούμε και λίγο στους τραυματισμούς που είχες φέτος και μάλιστα δεν λένε να σε αφήσουν δυστυχώς, καθώς από ό,τι λέγαμε και πριν που συζητούσαμε, κάνεις και μια χείρη στο χέρι. Για πες μας περισσότερα σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα έτσι ένας τραυματισμός είναι ό,τι χειρότερο για έναν αθλητή, καθώς πάνω απ' όλα είναι η υγεία κάθε ανθρώπου. Η αλήθεια είναι ότι γενικά το κομμάτι τραυματισμού στο ποδόσφαιρο είναι ένα αρνητικό στοιχείο σε κάθε αθλητή, είτε είναι εραστέχνης είτε είναι επαγγελματίας. Και στα δύο, δηλαδή και στο επαγγελματικό και στο εραστεχνικό, είναι μείον σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχαμε κάποιους τραυματισμούς, μας άφησαν πίσω. Όταν μένεις πίσω και από κάποιες προπονήσεις, αυτό σου στερούν και τη δυνατότητα του να μην είσαι στο ίδιο επίπεδο το οποίο ήσουν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα με τον τελευταίο τραυματισμό δυστυχώς θα οδηγηθούμε κατά πάσα πιθανότητα και σε εγχείρηση, και ίσως αυτό μας μου στερήσει δηλαδή και τον δεύτερο γύρο. Το θέμα είναι να είναι περαστικά και να επιστρέψεις δυνατότερο στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα βοηθήσεις και την ομάδα που σε έχει ανάγκη. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός λοιπόν ήταν ο Βαγγέλης Μουχτής, τερματοφύλακας των Αστεριών Δραπετσόνας. Ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στον ίδιο και φυσικά και στην ομάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς.